Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Και σε μια πολύ δύσκολη θέση, υπό την έννοια ότι είναι πρωτόγνωρα για πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη, είναι ο κύριος Στάσος Οικονόμου. Γιατί αντί να ασχολούμαστε με τα αθλήματα που δεν έχουν την προβολή, όπως είναι ας πούμε το χάντμπολ, ο στίβος ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε πέσει στο ποδόσφαιρο. Οπότε έχουν πέσει και όλοι πάνω στον Ερασιτέχνη. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλημέρα. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Στον Ερασιτέχνη, τι ηρεμία εκεί, θα ασχολούμαστε με το στίβο, εκεί την κολύμβηση. Άντρο. Ήρθε το ποδόσφαιρο τώρα και γίνεται χαμός. Και γίνεται χαμός, έτσι. Εντάξει, ήταν μια καλή εμπειρία και αυτή. Εύχομαι η ομάδα με το καλό να αλλάξει κατηγορία και να γίνει νέα ΠΑΕ. Οπότε θα απεγκλωβιστούμε και εμείς από τα δεινά του τμήματος. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, κύριε Οικονόμου. Είχαμε την αίσθηση ότι ενδεχομένως χθες να συζητούνταν και το θέμα της δημιουργίας τμήματος αμοιβωμένων αθλητών. Τι ακριβώς θα γίνει τώρα? Θα γίνει κάτι τέτοιο? Θα πάμε σε μια γενική συνέλευση όταν θα ξέρουμε οριστικά πού θα αγωνιστεί η ομάδα για να καθοριστεί το ύψος του μετρικού κεφαλαίου? Ποιο είναι το επόμενο βήμα δηλαδή? Το επόμενο βήμα είναι ότι θα γίνει όταν με το καλό έχουμε τις αποφάσεις από την ΕΠΟ και από τα αρμόδια όργανα. Ναι. Και θα είναι οριστική άνοδος στη Football League. Θα συγκληθεί μια γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό τη σύσταση ΠΑΕ. Ωραία. Α, ΠΑΕ, όχι τα. Ναι, σύσταση ΠΑΕ. Εκεί μπορεί ο καθένας να θα οριστεί ένα κεφάλαιο, αρχικό κεφάλαιο. Ναι. Είπαμε χθες, έγινε μια συζήτηση χθες στη γενική συνέλευση, το ποσό αυτό να μην είναι κάτω από 2 εκατομμύρια. Α, σημαντικό αυτό. Ναι, να μην είναι κάτω από 2 εκατομμύρια αυτό. Και αυτή η δέσμευση πιστεύω ότι αναλάβανε και οι δύο υποστήριοι και φυσικά και ο κ. Κάλλας, ο οποίος εξελέγει. Από εκεί και πέρα μπορεί το αρχικό ποσό να είναι αυτό και 5 εκατομμύρια. Ναι. Σε πρώτη φάση θα κληθούν να το καλύψουν το ποσό τα μέλη, ένα 15ήμερο. Τα μέλη του Ερασιτέχνη. Στη συνέχεια. Για το κοινό είναι ανοιχτό. Ανοίγει στο κοινό, ναι. Και με αυτές τις διαδικασίες θέλουμε δηλαδή γύρω στο 1-1,5 μήνα. Θα προλάβουμε το πρωτάθλημα? Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν έχει σχέση. Μπορείς να πας μέχρι το Γενάρη, νομίζω. Ναι. Οπότε αυτή η διαδικασία, όπως το κρατήσει, από εκεί μπορεί οποιοδήποτε, μπορεί να είναι και 3 άτομα τα οποία θα έχει το 1,5 εκατομμύριο. Πείτε μας κάτι έτσι, για να μας λύσετε την απορία. Είπατε τα μέλη του Ερασιτέχνη. Και πάει ο Νίκος ο Αρβανιτίδης και το καλύπτει. Τι γίνεται? Δεν είναι μέλος του Ερασιτέχνη? Θα πάρει, άμα το καλύψει, φυσικά θα το ανήκει. Το λέω υπό την έννοια, άρα χθες τι ψηφίζαμε? Εντάξει, μην δυνάμε πίσω, θα πάμε λίγο μπροστά. Λέω ότι... Όπως το λες. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι θέμα, γιατί οποιοδήποτε, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, δηλαδή είτε όταν θα ανοίξει για τα μέλη είτε για το κοινό, αν πάει οποιοδήποτε και εμφανιστεί ξαφνικά με λεφτά και τα καταθέσει στον ειδικό λογαριασμό, αυτό μάλλον θα πάρει την ομάδα, κύριε Οικονόμου. Βέβαια, με τη λίγα λογική μπορεί να το κάνει και ο Κάλλας. Ναι, θεωρητικά ναι, έτσι γίνεται. Οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Εσείς δεν μπορείτε να παρέχετε δηλαδή κάποια διασφάλιση αυτή τη στιγμή στον κύριο Κάλλας για αυτή τη διαδικασία? Όχι, και αυτό το ξέρανε και ο ένας και ο μεν και ο δε, ότι δεν υπάρχει κάποια διασφάλιση. Λέτε να σκάσουν μύτη Άραβες? Τι να πω τώρα, όλα είναι πιθανά. Βέβαια, εντάξει, τώρα μετά τη χθεσινή επιλογή του κύριου Κάλλας, νομίζω ότι έχει ένα σε εισαγωγικά προβάδισμα, με το ψυχολογικό ας το προβάδισμα. Και ουσιαστικό με την έννοια ότι αυτό θα ξεκινήσει από αύριο την ομάδα να. Ναι, εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο, όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, μιλάμε ότι για μια ιστορία που θα γίνει σε κανένα 1,5 μήνα, όταν θα ανοίξει και για το κοινό και για τα μέλη. Και μέχρι τότε, φυσικά, ο κύριος Κάλλας, ο οποίος πήρε το χρήσμα χθες, εξελέγει από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Θα κλείσει παίκτες, θα κάνει μεταγραφές, θα κλείσει προπονητικό κέντρο, θα κάνει συμφωνίες και ξαφνικά μπορεί σε 1-1,5 μήνα, όπως μας λέτε και εσείς, γιατί δεν μπορείτε να του διασφαλίσετε αυτή τη στιγμή τίποτα, να έρθει οποιοδήποτε να βάλει το ωραία του λεφτάκια και να πάρει την ομάδα. Ναι, το έχει αυτό το ρίσκο. Τώρα τι να πω. Λογικά θα πρέπει να αποζημιωθεί τουλάχιστον για τα χρήματα τα οποία θα έχει βάλει στην ομάδα. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε σε μια. Καλά, είναι υποθετικό σενάριο αυτό, ναι, τώρα. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε όπως έχουν δρομολογηθεί. Δηλαδή, ο κύριος Κάλλας θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την ΠΑΕ. Το απρόπτο, έτσι εδώ για να δώσουμε και στον κόσμο για να μην τρελαίνετε, το απρόπτο πάντως θα έχει θετική έκβαση γιατί θα είναι κάποιος ο οποίος θα έχει βάλει 2 εκατομμύρια τουλάχιστον. Αυτό ναι, άμα είναι. Οπότε λες ότι τουλάχιστον μπαίνουν 2 εκατομμύρια στην ομάδα. Και αυτά είναι μετρητά, έτσι, δεν είναι. Ναι. Αυτά δεν μπορεί κανένας να κοροϊδέψει κανέναν. Εδώ θα μιλήσει πραγματικά όποιος έχει τα χρήματα και
Μόνο τότε θα μπορέσει να προχωρήσει. Αν υπάρχει ευχάριστη έκπληξη ενός ο οποίος θα αφήνει με 5 εκατομμύρια, ας πούμε, εντάξει. Καλά, αυτό θα είναι το ιδανικό σενάριο. Η λύση του τα έχει απορριφθεί, κύριε Πρόεδρε. Υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες δηλαδή χθες έπρεπε να είμαστε 82 τρίτα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, πράγμα το οποίο επετύχθη τελικά. Ήμασταν 128 από τα 80 τόσα, δηλαδή που ήμασταν οριακά. Και ψηφίσαμε, ας πούμε, η μισή από αυτούς που ψηφίσανε. Άρα τυπικά υπάρχει, αλλά δεν υπόθηκε τίποτα χθες για τα. Δεν υπόθηκε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση, δηλαδή. Μάλιστα. Ένας φίλος ρωτάει, γιατί δεν έγινε νωρίτερα αυτή η συνέλευση η χθεσινή. Νωρίτερα. Εδώ κατηγορηθήκαμε ότι την κάναμε και. Και νωρίς. Ναι, σωστό. Την έννοια ότι σε λίγο καιρό θα βγει απόφαση για την Β' Εθνική. Οπότε θα συγκληθεί αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, καινούργια γενική συνέλευση. Ναι. Είναι και αυτό ένα. Γιατί δεν έγινε νωρίτερα. Θα πρέπει να γίνει και νωρίτερα για η ομάδα μας έχει τη συνότητα. Αλλά. Έκαλε αργά, ας το πούμε, πάρα ποτέ. Δεν νομίζω ότι είναι και αργά τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει χρονικό διάστημα και να ξεκινήσει προετοιμασία η ομάδα και να αρχίσει να στρώβει σιγά σιγά. Χθες είναι αλήθεια ότι υπήρχαν στιγμές έντασης, αλλά αν εξαιρέσουμε ένα επεισόδιο που έγινε στην ουσία πριν αρχίσει η συνέντευξη με τον κύριο Γαλανούχη και ένα λεκτικό επεισόδιο, ένα επεισόδιο με κάποιους φίλους του Άρη κτλ. Παρά την ένταση, νομίζω ότι κρατήθηκε σε ένα επίπεδο η συνέλευση, έτσι. Ναι, πολύ καλό. Εγώ και οι περισσότεροι που μίλησα μαζί τους από τα μέλη, τα παρευρισκόμενα, είμαι ευχαριστημένος από την εξέλιξη της Γενικής Συνέλευσης. Υπήρχαν φυσικά οι αντικρούμενες απόψεις που καλό είναι να υπάρχουν και πάντα πρέπει να υπάρχουν, αλλά ήταν πολύ, πολύ, πολύ σε καλύτερο επίπεδο η συνέλευση από προηγούμενες που όλοι γνωρίζουμε πώς διεξήχθησαν. Υπήρχε ένταση, υπήρχε αντιπαλότητα, υπήρχαν και πιο βίαιες, ας το πούμε, εκφράσεις και στιγμές, αλλά σαν γενικό συμπέρασμα νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή συνέλευση. Εντάξει, υπήρχαν 2-3 οι οποίοι ήρθαν εκεί για να κάνουν φασαρία. Νομίζω αυτό ήταν εμφανέστατο την πρώτη στιγμή που μπήκανε, αλλά εντάξει. Αυτοί πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να το. Τώρα μιλήσατε και για το θέμα του κύριου Γαλανού. Είπατε για πρώτη φορά νούμερα. 194.000 ευρώ είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ειδικά όταν μιλάμε, κύριε Οικονόμη, για 3,5 μήνες διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ναι, απλώς και στο τέλος, όταν έκλεισα την ομιλία μου, αναφερόμουν στον κύριο Γαλανού και στην περίοδο αυτή, είπα ότι αυτά τα ποσά είναι διασταυρωμένα ποσά από άτομα τα οποία είχαν συγκεκριμένη εργασία με τον κύριο Γαλάνο. Είτε ήταν ποδοσφαιριστές, είτε ήταν προπονητές, είτε ήταν ξενοδοχεία κτλ. Δεν υπάρχουν συμβόλαια. Δηλαδή δεν είναι ξέρω μια ΠΑΗ η οποία έχει το συγκεκριμένο συμβόλαιο με τον κύριο ποδοσφαιριστή. Άρα λοιπόν πληρώθηκε, ξέρω, το 20% συμβόλαιο ένα πέντε. Αυτό στηρίζεται πάνω σε μια συμφωνία που έχει γίνει και με βάση ξέρω την προηγούμενη υπόθεση ότι έπαιξε τόσα λεφτά και έπαιξε τον άλλο μήνα να σπάξει άλλα τόσα. Ναι. Καλάβατε. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε, ναι μεν μπορεί να έχουν δίκιο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά δεν μπορώ εγώ να πάω σε ένα δικαστήριο, ας πούμε. Το λέμε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Να πάω σε ένα δικαστήριο και να πω ότι με βάση αυτή την απόδειξη μπορώ εγώ να διεκδικήσω, ας πούμε, αυτό το ποσό. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι θέμα τώρα δικηγόρου, πώς θα γίνει η αγωγή. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα ποσά τα οποία είναι άμεσα παιδικά. Αυτά είναι τα 134 σε σχέση με παίκτες. Είναι πληρωμές τέλος πάντων που σας λένε ότι δεν έχουν γίνει. Υπάρχει όμως και ένα ποσό 60 χιλιάρικα. Αυτό τι είναι? Λείπει από τα ταμεία. Λείπουν αυτά. Ναι, είπα το εξής, ότι με τον αρχική εκαθάριση που έκανε ο κοτός λογιστής βρήκε έσοδα. Με βάση τα παραστατικά τα οποία ήρθαν στα χέρια του, γύρω στις 300.000 για την ακρίβεια. Και αντίστοιχα οι δαπάνες ήταν στις 243.000. Οι δαπάνες, οι κύριες δαπάνες δεν ήταν μόνο των ποδοσφαιριστών, ας πούμε. 225.000, θυμάμαι τώρα το νούμερο, ήταν μόνο οι πληρωμές που γίνανε στους ποδοσφαιριστές εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ποσό, από τα 303 έσοδα, 243 έξοδα, ένα ποσό 60.000, το οποίο λογικά ήταν ένα ποσό το οποίο δεν λείπει, ας πούμε, από τα αντίστοιχα παραστατικά. Δεν έχουμε αντίστοιχα παραστατικά για αυτό το ποσό. Άρα λοιπόν είναι τι έγιναν αυτά τα χρήματα. Εισπράθηκαν μένα από τον κύριο Γαλανό, αλλά δεν υπάρχουν έξοδα για αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Το δαπάνηθηκα.
Εντάξει, είναι λογικό. Αν δαπανήθηκαν, έτσι. Σωστά. Από ό,τι φαίνεται, εντάξει, το θέμα θα δοθεί, λύση μάλλον στο θέμα θα δοθεί από τα δικαστήρια. Από αυτό αντιλαμβανόμαστε πλέον. Θα κινηθείτε. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί είναι το άμεσο συμφέρον του ερασιτέχνη. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ΦΠΑ, ας πούμε, αν είσαι από τον ερασιτέχνη. Μπήκα από τους Ιταλούς στο ΦΠΑ από τους αγώνες. Καλά, αυτό με το ΦΠΑ, η απάντηση του κ. Γαλανού, εντάξει, είναι εκπληκτική. Ότι επειδή δεν τους εμπιστεύομαι, δεν τα δίνω. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δηλαδή, και εγώ δεν εμπιστεύομαι τον Τσίπρα από εδώ και πέρα, να μην πληρώνω το ΦΠΑ. Εντάξει. Όχι, σε μια συναλλαγή που θα κάνει ο Χ επαγγελματίας με κάποιον άλλον, θα του πει ο ένας, ας πούμε, ότι δεν σου δίνω το ΦΠΑ, τώρα θα σου το δώσω, ξέρω εγώ, όταν είναι να πληρώσει. Και αν εκείνη τη στιγμή πρέπει να πληρώσει, είναι πιστωτικό, θα του πει δεν σου δίνω καθόλου. Αφού είναι πιστωτικό και δεν θα πληρώσει, δεν θα σου δώσω. Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Έχει τις ευθύνες του κύριος Γαλανός. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που πάτε στα δικαστήρια, νομίζω ότι τα δικαστήρια είναι αυτά τα οποία θα κρίνουν και την επόμενη μέρα σε αυτή τη σχέση που υπήρξε με τον κύριο Γαλανό. Βέβαια, εδώ πέρα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, κάτι που το έχουμε πει σε όλους, ότι υπάρχει μια ευθύνη και των τεσσάρων διοικήσεων του ερασιτέχνη απέναντι στον κύριο Γαλανό. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Καταρχήν, γιατί δεν υπήρξε ποτέ μνημόνιο συνεργασίας. Και κατά δεύτερον, γιατί του επετράπει να συμβεί αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και είστε εκτεθειμένοι ως Προεδρία του ερασιτέχνη. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί χθες μίλησε και ο κύριος Ταοξίδης, τοποθετήθηκε για το μνημόνιο βέβαια και με τον κύριο Κάλλας. Θα πρέπει να τοποθετείτε άπαντες, ενώ τα τέσσερα συμβούλια, και ναι, για τη σχέση σας με τον κύριο Γαλανό και με τον κύριο Καλαϊτζίδη φυσικά, έτσι, μην το απομονώνουμε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση και για τα δύο. Απλά στη μία περίπτωση υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας υπογεγραμμένο και στην άλλη δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εντάξει, ήταν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες εκείνες με τις οποίες ο κ. Γαλανός πήρε την ομάδα. Φέρνει ευθύνη η διοίκηση εκείνη την εποχή του ερασιτέχνη. Αλλά ίσως ήταν και μονόδρομος. Στην περίοδο μετά του κ. Γαλανού τα πράγματα ήταν άλλα κάποιες διοίκησεις, οι οποίες ο κ. Μπουρίδης, ας πούμε, ξέρουμε όλοι ότι είχε μια σχέση με τον κ. Γαλανό, άλλης μορφής και επαγγελματική, αν δεν κάνω λάθος, που οπωσδήποτε θα ήταν διαφορετικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είχε την κόντρα, ας πούμε, του ερασιτέχνη, ξέρω, την πίεση του ερασιτέχνη να αποδώσει κάποια πράγματα κτλ. Και έτσι κύλησε αυτό το δεκράνι. Εντάξει, υπάρχουν ευθύνες φυσικά σε αντίστοιχες διοικήσεις. Ας ελπίσουμε ότι έγινε τελευταία φορά κάτι τέτοιο και βέβαια ας ελπίσουμε ότι και τώρα η συνεργασία που θα υπάρχει με τον κύριο Κάλλας θα διασφαλίστε 100% τα συμφέροντα, ναι, του ερασιτέχνη. Είπε και κάποια πράγματα, ότι θα σας παρέχει και μια εξτρά βοήθεια, ότι θα σας βοηθήσει και στη ρύθμιση. Γενικότερα είπε κάποια πράγματα χθες. Ναι, είπε κάποια πράγματα και ευχόμαστε να είναι συνέχεια αυτών των οποίων ήδη έχει πραγματοποιήσει στη συνεργασία που είχαμε μαζί την προηγούμενη χρονιά. Εμείς διεκδικούμε, δηλαδή, θέλουμε να γίνουν αυτά τα οποία είναι αυτονόητα για τον ερασιτέχνη, δηλαδή η ομάδα των ΚΑΠΑ 19 και ΚΑΠΑ 17 να συντηρηθεί από τον κύριο Κάλλας, όπως και πρέπει, με γήπεδα, προπονητές κτλ. Στη Β' Εθνική. Ναι, στη Β' Εθνική είναι υποχρεωτικά να υπάρχει το ΚΑΠΑ 19 και το συντηρεί. Στο θέμα της εκαθάρισης της ΠΑΕ, το τρέξει ο ίδιος, ουσιαστικά αυτός το έχει ξεκινήσει κιόλα, έχει χρηματοδοτήσει τη μέχρι τώρα πορεία της εκαθάρισης και φυσικά θα το τρέξει και από εδώ και πέρα. Και το θέμα των ποσοστών, τα οποία να πάρει επιτέλους ο ερασιτέχνης, που δεν έχει πάρει, δεν παίρνει μόνο από την εποχή του Κοντομινά, από ό,τι πληροφορήθηκα, δηλαδή από τότε έχει να πάρει πλήρη. Έπαιρνε μετοχές όμως. Έπαιρνε μετοχές, με φτάσαμε στο 33% της ΠΑΕ, ας πούμε. Έτσι. Πείτε μας κάτι ακόμα, μια που μας είπατε για την εκαθάριση. Ξέρετε, ο μεγάλος φόβος που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι, okay, κάνει μια καλή ομάδα ο κύριος Κάλλας, ανεβαίνει η ομάδα πρώτη. Αν δεν πάρει αδειοδότηση όπως δεν πήρε η Λάρισα, άρα δεν ανεβαίνει στην κατηγορία, τι γίνεται? Έχετε διασφαλίσει, καλά δεν μπορεί να έχει κανένας γιατί μιλάμε για δικαστήρια, αλλά η άποψη των νομικών του ερασιτέχνη και νομίζω ο κύριος Γρόλιος, που είναι και από τους κορυφαίους νομικούς στη Βόρεια Ελλάδα και στο αντικείμενό του, τοποθετήθηκε χθες. Αλλά έχετε αυτές τις διασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρχει θέμα σε αυτό το κομμάτι? Και εμείς με τη σειρά μας στηριζόμαστε σε αυτά τα οποία γνωρίζουν οι νομικοί. Όπως είπα, ο κύριος Γρόλιος είναι ένας αξιόλογος νομικός, όπως και ο κύριος Ρούσος, ένας αξιόλογος οικονομολόγος, ο οποίος έχει χειριστεί το θέμα της πληροσολογισμού. Μίλησε και αυτός χθες και αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Και είπα ακριβώς αυτό που σας λέω και εγώ τώρα. Δηλαδή ότι δεν θα είναι εμπόδιο η σύσταση της ΠΑΕ, της νέας ΠΑΕ,
τη χρονική στιγμή που θα γίνει, δεν θα είναι εμπόδιο καθάριση εκείνη την αντίστοιχη χρονική στιγμή εκεί που θα έχει φτάσει η καθάριση. Mm-hmm. Τώρα τα επόμενα βήματα, εντάξει, τα ξέρουν αυτοί καλύτερα από μένα, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Mm. Δεν ξέρω τι γίνεται με την ΕΠΟ. Αν εκεί έχετε την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και στο επόμενο δεκαήμερο όντως ο Άρης θα ανέλθει κατηγορίας. Ναι, εκεί τώρα και εσείς το ξέρετε τα θέματα πώς έχουν. Περιμένουμε τις εκκρεμότητες να λύσει που έχουν να κάνει και με την Κέρκυρα που ανήκει στην πρώτη εθνική και με τις υπόλοιπες ομάδες. Σήμερα από ό,τι ξέρω ή μέσα στη βδομάδα νομίζω θα γίνει η οριστικοποίηση της βαθμολογίας, ειδικά των ομάδων της Football League οι οποίες παίξαν αγώνες μπαράς για κάθοδο. Περιμένουμε να οριστικοποιηθούν οι πίνακες, από ό,τι εξήγησε χθες όλο το σενάριο του Ζουρόγιος, και στη συνέχεια να δηλώσουμε στους πίνακες της Football League ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα πάνε, όπως δήλωσε ήδη ο Όφη και η Νίκη Βόλου, ποιες είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες θα πάνε στη Γάμα Εθνική. Φιλοδοξούμε, από ό,τι ακούγεται, ότι η τρίτη ομάδα θα είναι ο Εργοτέλης. Εφόσον είναι αρνητική, εφόσον η Βέρεια και η Κέρκυρα, κατά τα φαινόμενα δηλαδή, η δική μου αίσθηση είναι, και από ό,τι ακούω από νομικούς, θα μείνουν στην Premier League. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε και άλλες τέτοιες παράλληλες περιπτώσεις όπως ο Όφη και η Νίκη Βόλου και να μην έχουμε, όπως ευχόμαστε, όλοι μπαράζ, ας πούμε, στο καλοκαίρι. Αυτές τις διαβεβαιώσεις έχουμε τους ανθρώπους. Ο κ. Κάλλας, που από ό,τι μίλησα χθες μαζί του μετά την εκλογή του, μου είπε ότι σήμερα θα έχει όλα επαφές με τους άνθρωπους, τον κύριο Γκυρτζίκη, αν δεν κάνω λάθος. Θα είναι κοντά δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Πιστεύω να εξελιχθούν τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Mm-hmm. Ρωτάει ο φίλος ο Χρήστος από το Κιλικίες που μας ακούει, αν είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση στο μελών χθες. Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Δεν περίμενα. 180 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέχρι και χθες τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Ήταν παρόντα και ψηφίσαν 129, αν δεν κάνω λάθος. Ένα ποσοστό ξέρω στα 2/3. Είναι καλό. Φυσικά δεν είναι καλό αν το δούμε σαν Άρης και το όνομα, το μεγάλο όνομα αυτής της ομάδας. Φυσικά δεν είναι καλό. Είναι πολύ λίγα τα μέλη. Πρέπει να ξεκινήσουμε και αφού έγινε μια εκαθάριση, γιατί αριθμούσαμε με φανταστικά νούμερα πάνω από 1000 που δεν υπήρχαν ποτέ αυτά. Εντάξει, έκανα μια εγγραφή 10 χρόνια και δεν ξαναεμφανίστηκε. Mm-hmm. Φέραμε πίσω αρκετό κόσμο που είχε να πληρώσει συνδρομές, ξέρω εγώ, δεκαετίας. Mm-hmm. Αρκετός κόσμος, ειλικρινά. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε με λίστες τις οποίες έχουμε συνεργασία με την Κουμουά και άλλους τρόπους να επαναδραστηριοποιήσουμε αριανούς οι οποίοι είναι στον καναπέ. Βρέβα, ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό που ενεργοποιεί τον περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω, ίσως θα ήταν καλό να μην τους ενεργοποιήσουμε με αυτή την έννοια. Δηλαδή να σταματήσει ο εραστέχνης να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Να έχει τον ελεγκτικό του ρόλο που οφείλει να έχει ως ελεγκτής της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας ή της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, αλλά να μην δρομολογεί τις εξελίξεις. Φαντάζομαι ούτε εσείς το θέλατε, ούτε εσείς το θέλετε μάλλον αυτό. Αλίμονο, έτσι. Εγώ πρώτα απ' όλα προσωπικά δεν είμαι καν άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Προέρχομαι από το χώρο του μπάσκετ. Είναι πρωτόγνωρα για μένα αυτές τις καταστάσεις και το ποδοσφαίρο. Φυσικά και δεν το θέλουμε. Το ποδοσφαίρο ανήκει αδελφώς στους ανθρώπους και οι οποίοι θα αναλάβουν την πράξη. Mm-hmm. Κρατάμε το 2 εκατομμύρια, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, ως ένα ποσό εκκίνησης και εφόσον δρομολογηθεί θα είναι μια πρώτη θετική κίνηση, γιατί κακά τα ψέματα σε τόσο δύσκολες εποχές 2 εκατομμύρια στα ταμεία του συλλόγου δεν τα έχει δει ούτε στις καλές του εποχές, να βάζει εννοώ κάποιος χρηματοδότης, και από εκεί και έπειτα πότε περιμένετε πλέον να γίνει το επόμενο βήμα, την άλλη εβδομάδα για Γενική Συνέλευση, μετά τις επικυρώσεις και όλα τα υπόλοιπα? Το εύχομαι, μπορεί και στο τέλος της εβδομάδας, αν έχουμε γρήγορα τις επικυρώσεις για την Β' Εθνική, μπορεί και στο τέλος της εβδομάδας να γίνει η Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Εδώ ένας φίλος ρωτάει, πού είναι οι Άραβες? Πού είναι οι Άραβες? Πάντως δεν ήταν χθες στη συνέλευση οι Άραβες. Δεν ήταν χθες στη συνέλευση, ναι. Δεν ξέρω, μιλήσατε με τον κύριο Παπακοσταντίνου, σας είπε κάτι? Όχι, χθες δεν μιλήσαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα μου είχε πει ότι πίστευε και ο ίδιος ότι θα είναι κάποιος εκπρόσωπος εδώ πέρα, από ό,τι με πληροφόρησε. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει. Μάλιστα. Ωραία. Ένα φίλο ρωτάει για το Βόλεϊ. Τι γίνεται αλήθεια με το Βόλεϊ, πρόεδρε? Το Βόλεϊ έχει μείνει λίγο πίσω αυτή τη βδομάδα, γιατί είχαμε τις εξελίξεις αυτής της Γενικής Συνέλευσης. Θα ορίσουμε τώρα, αν όχι σήμερα, αύριο, την καινούρια επιτροπή, η οποία
του Προεδρείου, τέλος πάντων, το οποίο θα τρέξει το τμήμα, μια ομάδα πενταμελή ή εφταμελή, να δούμε πώς θα είναι, και να απλώς περιμένουμε λίγο να συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο από πού θα έχουμε κάποια έσοδα για το τμήμα, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι κοντά στο τμήμα, είτε είναι μεγαλύτερα ποσά, ξέρω εγώ, 10.000, είτε θα είναι μικρό ποσά, να συγκεντρώσουμε αυτά, έστω τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να τα συνεισφέρουν στη διάρκεια της χρονιάς και να ξεκινήσουμε τις επαφές με προπονητή και με τους παίχτες. Είναι και η κατάσταση λίγο δύσκολη φυσικά, έτσι όλοι το ξέρουμε, λόγω οικονομικής κρίσης, είναι και αυτός ένας αρνητικός παράγοντας, αλλά εντάξει, δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να ξεκινήσουμε και με το τάκ, να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε να διασφαλιστούν και τα συμφέροντα του συλλόγου, αλλά και η νέα ΠΑΕ να μην έχει ζητήματα, να μην έχει θέματα και να προχωρήσει έτσι όπως πρέπει να προχωρήσει. Ναι, αυτό ακριβώς ευχόμαστε και εμείς. Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά. Για την κουβέντα. Γεια.